Εσύ, και εσύ, μαστιγώστε το. Γιατί τον βασανίζετε! Αφήστε τον! Είναι ο Μεσσίας! Δεν έκανε τίποτα! Σηκώστε τον. Φώναζαν όλο και πιο δυνατά ζητώντας τη σταύρωση του Ιησού. Έτσι ο Πιλάτος διέταξε την καταδίκη του. Ελευθέρωσε όπως το ζήτησαν τον Βαραβά, που ήταν επαναστάτης και φωνιάς, και παρέδωσε τον Ιησού να σταυρωθεί. Εσύ, πώς σε λένε? Σίμωνα Κυριναίο, κύριε. Πήγαινε εκεί. Κόψε τα σκοινιά. Εσύ, βάλα τον. Εμπρός, σκουνί σου. Εσένα, κύριε Κλέμε, πιες λίγο, πιες. Πιες, κύριε. Γυναίκες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα. Κλάψτε για εσάς και για τα παιδιά σας. Γιατί αν κάνουν όλα αυτά στο χλωρό δέντρο, τι θα συμβεί άραγες, το ξέρω. Ο Θεός να σε βοηθήσει. Θα προσευχόμαστε για σένα. Πάτε! Προχώρα, κουνήσου! Γρήγορα! Γρήγορα! Πάτε, προχώρα! Πάτε, κουνήσου! Γρήγορα, γρήγορα! Γρήγορα! Προχώρα! Κουνήσου! Κουνήσου, άντε! Προχώρα! Yeah.
τελειώνεται, τελειώνεται! Συγχώρα τους, πατέρα. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Έσωσε άλλους. Θα σώσει τον εαυτό του. Ναι, σώσε τον εαυτό σου αν είσαι ο Μεσσίας. Κατέβα από το σταυρό. Δείξε μας κανένα θαύμα. Ιησούς σταυρώθηκε ανάμεσα σε δύο ληστές για να εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού που εκατοντάδες χρόνια πριν είχαν αρθρώσει οι προφήτες. Τέτοιο χιτόνα δεν το φοράει ο καθένας. Φέρ' το χιτόνα, πρόσεξε μη σκιστεί. Άντε μην κάθεσαι, να δούμε ποιος θα το κερδίσει. Ωραία, έλα πάμε. Εγώ θα κερδίσω. Έτσι είσαι πέρσι από εσός. Έλα, ρίξ' το τώρα. Έλα, έλα, τέλειο. Ποιος θα το κερδίσει. Ποιος θα το πάρει. Είσαι πολύ τυχαίος. Α, το κέρδισα. Τι θα το κάνεις τώρα που το κέρδισες. Και πάνω από το κεφάλι του κάρφωσαν επιγραφή που έγραφε «Ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Σώσε τον εαυτό σου αν είσαι βασιλιάς των Ιουδαίων. Δεν είσαι εσύ ο Μεσσίας. Σώσε τον εαυτό σου και εμάς μαζί. Δεν φοβάσαι το Θεό. Αυτός δεν έκανε κανένα.
κακό. Και στον Σταύρωσαν μαζί μας. Θυμήσουμε, κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Αλήθεια σου λέω. Σήμερα θα είσαι στον παράδεισο. Μαζί μου. Και ενώ ήταν κατά μεσήμερο, έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη μέχρι τις 3 το απόγευμα. Το πέτασμα του ναού σχίστηκε στη μέση από πάνω έως κάτω. Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Όταν ο εκατόνταρχος είδε τι έγινε, δόξασε το Θεό. Ύψιστε Θεέ, αυτός ο άνθρωπος ήταν αθώος.